μεταξύ μας. Άρα, καλώς χρηματοδοτείται και θα πρέπει να συνεχίσει να το χρηματοδοτείται. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Το κράτος δεν υπάρχει για να πληρώνει το κογλύφος. Το κράτος υπάρχει για να ζουν αξιοπρεπώς οι κατοικοί του. Άρα, αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 300.000 άνθρωποι που έχουν κάνει τα χαρτιά τους για τις συντάξεις τους, δεν έχουν βγει οι συντάξεις τους, δεν τους πληρώνουν προκειμένου να μπορούν να πουλάνε μούρι ότι έχουν πλεόνασμα. Δεν έχουν κανένα πλεόνασμα, τρώνε τις συντάξεις των ανθρώπων. Τρίτο, να αλλάξει το σύστημα και να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο. Το ίδιο ακριβώς οικονομικό μοντέλο το οποίο υπάρχει εδώ και 30 χρόνια, το ίδιο μοντέλο στην πιο κακοήθη μορφή του εφαρμόζεται τώρα. Τι είναι? Τράπεζες, τις ιδιωτικοποιήσεις, τι έκανε? Ο Σιμίτης τι έκανε? Ο Καραμαλής τι έκανε? Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στην δεκαετία του 90 έγινε στην Ελλάδα. Τα ξεχάσαμε αυτά? Και ένα τελευταίο για τη δημοσκόπηση και σταματάω με αυτό. Υπάρχει ένα 37,5% το οποίο θέλει εκλογές και υπάρχει το υπόλοιπο το οποίο δεν θέλει, το οποίο είναι μεγαλύτερο. Ναι, υπάρχει ένα 37,5% που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και θέλει εκλογές, και το υπόλοιπο που είναι η Νέα Δημοκρατία που δεν θέλει εκλογές και διάφορα άλλα κόμματα, των οποίων οι ψηφοφόροι, επειδή βλέπουν, δεν γουστάρουν την κυβέρνηση, με διακόπτεται, δεν γουστάρουν την κυβέρνηση, αλλά επειδή βλέπουν ότι το κόμμα τους δεν πάει καλά, σου λένε να το τρενάρουμε. Άρα το μόνο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από αυτό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 37,5%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έκανε η ανάλυση ο κύριος Γεννηματάκης, θα τη δεχόμουν αν το ζόρι που τράβαγε ο κόσμος ήταν ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα όμως. Μάλιστα. Αυτά.